Ναι. Θες να πάμε τώρα προς τα δυτικά. Μα εννοείται ότι θέλω. Για πάμε προς το Δήμο Πλατανιά. Α, με εκεί θέλω περισσότερο να πάω. Στο Δήμο Πλατανιά. Που είναι και τουριστικός Δήμος Μέρη και έχουμε. Αν τώρα πήγαινα και πραγματικά και ερχόμουν εκεί και στο Δήμο Πλατανιά, κύριε Δήμαρχε, και σας έβλεπα κανονικά και όχι μέσω Skype, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά όσο να πεις, καλά είναι και έτσι να συναντιόμαστε. Εγώ σας καλώ. Καλησπέρα κιόλας. Καλησπέρα. Να κάνω εδώ την επόμενη σας εκπομπή, όπου θα την προσδιορίσετε εσείς. Να βγούμε ζωντανά, να την κάνετε από εδώ όλο το πρόγραμμα που έχετε δρομολογήσει, να είναι και θέματα τοπικά της ενότητας των Χανίων ευρύτερα, έτσι ώστε να έχουμε ένα συγκριτισμό στην τηλεοπτική πράξη. Βάζετε ιδέες εσείς, Δήμαρχε, βάζετε εσείς εγώ ιδέες. Λέω ναι. Εγώ λέω ναι, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ εννοείται, ναι, είμαι μέσα. Εκεί στην παραλία έχουν ξεκινήσει στην Αγία Μαρίνα, έχουν ανοίξει τα ξενοδοχεία. Κοιτάξτε, ήδη εμάς εδώ στο Πλατανιά, πριν από λίγο πληροφορήθηκα ότι έραν τα ξενοδοχεία της περιοχής και αρκετά μεγάλο ξενοδοχείο πάνω στην παραλία. Μάλιστα, το επόμενο διάστημα, και το επόμενο διάστημα μιλάμε τώρα για το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, θα είναι σχεδόν full. Είναι ορισμένα ξενοδοχεία τα οποία συνεργάζονται με πρακτορία, τα οποία, αν θέλετε, το πρακτορείο μαζεύει τους ανθρώπους που έρχονται όχι σε διάσπαρτα ξενοδοχεία, αλλά σε συγκεκριμένες μονάδες για να υπάρχει και καλύτερη εξυπηρέτηση και για να λειτουργεί πλήρως το ξενοδοχείο με όλα τα τμήματα. Και έτσι να έχουν και καλύτερες υπηρεσίες οι επισκέπτες μας. Άρα λοιπόν, κάποια ξενοδοχεία σε σχέση με κάποια πρακτορία και συγκεκριμένους τόπους από το οποίο μας έρχονται οι επισκέπτες μας, ήδη ξεκινήσαμε με τις αρχές του Απρίλη και το επόμενο δεκαήμερο κάποια από αυτά θα έχουν πολύ ψηλά ποσοστά σε ό,τι αφορά την πληρότητά τους. Από εκεί και πέρα, η δική μας υποχρέωση, επειδή ξέρετε ο καιρός είναι και λίγο περίεργος, είμαστε βόρειο παραλιακό μέτωπο και εμείς, όπως και ένα μεγάλο κομμάτι του Ηρακλείου σε εσάς. Η καιρή είναι περίεργη σε ό,τι αφορά τα θέματα καθαριότητας παραλίας. Ήδη είμαστε σε πλήρη εξέλιξη. Το Λατανιά το έχουμε τελειώσει, που είναι το πιο τουριστικό μας κομμάτι. Κατευθυνόμαστε προς τα δυτικά, έτσι για να κάνω λίγο την εικόνα στους τηλεθεατές σας, διότι ξέρετε ότι το Δήμο Λατανιά φτάνει τέρμα δυτικά μέχρι και το ακροτήριο της Σπάθας, το οποίο όλο το ακροτήριο είναι στα όρια του Δήμου Πλατανιά. Πάμε και μετά το ακροτήριο της Σπάθας, δηλαδή μπαίνουμε και λίγο στον κόλπο της Κισάμου, με μια πολύ ωραία περιοχή εκεί, ένα πολύ ωραίο γραφικό χωριό, τα Ραβδούχα, τα οποία είναι λίγο, θα μου επιτραπεί η φράση να πω, κλέβουν από τη Σαντορίνη ή η Σαντορίνη κλέβει από εμάς. Προφανώς η Σαντορίνη είναι ο αναγνωρισμένος παγκοσμίος προορισμός, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη καλντέρα το χωριό αυτό, χωρίς να είναι η θέση του προηγουμένως, αλλά είναι φτιαγμένο πάνω στις πλαγιές. Πώς λέγεται, είπατε? Για ξαναπείτε, ναι. Ραβδούχα, Ραβδούχα, ένα χωριό. Ραβδούχα, σημειώνω. Ραβδούχα, το σημειώνω και εγώ. Θεατρικό, ναι. Με παραλία και βλέπεις απέναντι το ακροτήριο της Κισάμου, δηλαδή το άλλο ακροτήριό μας, την Γραμπούσα. Βλέπεις απέναντι ακόμα και τον Ταΐγετο όταν υπάρχει καθαρότητα στον ορίζοντα. Κύθυρα, αντικύθυρα κλπ. Υπέροχο. Είναι, φέτο στο μυαλό σας, όπως είναι η καλντέρα Σαντορίνης, κάτι ανάλογο σε ένα χωριό φτιαγμένο σε μια πλαγιά. Και με ένα φιδωτό δρόμο κατεβαίνεις στην παραλία του χωριού. Εξαιρετικό. Έτσι, ναι, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Το ανέφερα ανοιχτικά, γιατί έχουμε αρκετά τέτοια χωριά, όπως τα Αφράτα, πέρα από τα Ραδούχα και άλλα σημεία, τα οποία δεν είναι τόσο πολύβα και τόσο πολυσύχναστα ως παραθαλάσσια μέρη ή ως οικισμοί, όπως είναι ο Πλατανιάς, που είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος προορισμός, ειδικά για τους Σκανδιναβούς, όπως είναι και άλλα σημεία στο Δήμο μας, είναι στο Κολυμπάρι, που πλέον με το νέο λιμάνι που φτιάξαμε σε συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο, έχουμε δημιουργήσει και μια ολόκληρη παραλία που μέχρι πριν 2 χρόνια, 3 ήταν μόνο βράχη από τη διάβρωση. Βέβαια, η διάβρωση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, διότι και στον Πλατανιά έχει αρχίσει και εμφανίζεται διάβρωση και σε άλλα σημεία και τη Αγία Μαρίνα που ανέφερε προηγουμένω η συνεργάτη σα. Και νομίζω ότι το κομμάτι αυτό είναι μια μεγάλη. Ένα μεγάλο στοίχημα μεταξύ εμάς και της περιφέρειας Κρήτης, που έχει ξεκινήσει μια μελέτη για τη διάβρωση των ακτών, όσο γίνεται πιο σύντομα να έχουμε τα αποτελέσματά της και να προχωρήσουμε στις ανάλογες και αναγκαίες παρεμβάσεις. Γιατί ξέρετε, η διάβρωση στην ουσία αφαιρεί πλούτο. Και δεν αφαιρεί μόνο πλούτο από το περιβάλλον, αφαιρεί και πλούτο από την τοπική οικονομία. Βέβαια, και συντελείται με πολύ μεγάλους συχνά ρυθμούς. Το βλέπουμε σε πολλές περιοχές της Κρήτης, κύριε Μαλανδράκη, ότι μπορεί τη μία χρονιά το ένα καλοκαίρι να πας και το επόμενο να συναντήσεις μια τελείως διαφορετική εικόνα. Βέβαια. Από πλευράς διάβρωσης. Όταν έχουμε, ας πούμε, το γεύσμα και το άδειο μιας παραλίας που καλά το προσδιορίσατε, συμβαίνει αυτό ανάλογα τον καιρό, είναι κάτι το οποίο είναι στο πλαίσιο λειτουργίας της φύσης. Ο πειθμός υπάρχουν πολλές ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορούμε να την σκεπάσουμε, είναι γεγονός.
υπάρχουν θέματα τα οποία δυστυχώς αρχίζουν και δημιουργούν μόνιμα προβλήματα και όχι ότι έχουμε το φαινόμενο του γεμίσματος και του αδειάσματος. Και εκεί είναι το πρόβλημα, το σημαντικό, γιατί αυτό σημαίνει ότι φεύγει παραλία, φεύγει αγιαλός, κινδυνεύουν υποδομές, κινδυνεύουν δημόσια έργα, οδοποιία δηλαδή, που έχουμε σε ένα τέτοιο θέμα στο κεφάλι. Το οποίο με τη σειρά του δημιουργεί την ανάγκη για έργα τα οποία είναι σκληρά, με την έννοια ότι είναι έργα, αντιλαμβάνεστε, τα οποία έχουν να γίνουν πάνω στον αγιαλό, με βράχους, με τυχεία, τα οποία είναι και δύσκολα περιβαλλοντικά να διοδοτούν τέτοια έργα και οπωσδήποτε ούτε αισθητικά είναι τα ανάλογα έργα. Έτσι, πρόσφατα στο Κολυμπάρι, που έγινε ένα πολύ μεγάλο έργο, στο οποίο ο Δήμος είχε κάνει την περιβαλλοντική μελέτη και ξαναλέω συνεργασία με το Λιμενικό Ταμείο, το είχαμε εντάξει στο ΕΠΑΛ, στο Κυριακό Αλίες, εκεί κάναμε τρεις έξαλλους κυματοθράψεις, μες στη θάλασσα δηλαδή, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ και έγινε η επάμωση της ακτής. Φύγαν οι βράχοι που παίζανε ένα ρόλο προστατευτικό για πάνω από 15 χρόνια, ήταν αυτοί οι βράχοι, και αισθητικά ήταν άσχημοι και περιβαλλοντικά βανδαλίζαν το περιβάλλον, σε εισαγωγικά η λέξη. Τους απομακρύναμε και πλέον έχουμε μια παραλία η οποία έχει πάνω από 100 μέτρα μήκος προς τη θάλασσα. Άλιστα. Πανέμορφη παραλία. Αλλά είπαμε το πρόβλημα υπάρχει στιγμή και στα ανατολικά μας, ειδικά ξαναλέω σε περιοχές όπως είναι και στο Μάλεμα και στον Πλατανιά και εσύ, εμφανίζεται έντονα και με σταθερό τρόπο. Όχι με τρόπο ο οποίος έρχεται και φεύγει, όπως είπαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Στο μεταξύ, υπάρχει και αυτό το ζήτημα, τώρα επανέρχομαι σε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ανοίγουν σιγά σιγά τα ξενοδοχεία, ανοίγει ο τουρισμός, ανοίγουν όμως και οι δουλειές που έχετε εσείς να κάνετε σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, τώρα πρέπει να φέρετε και τους ναυαγοσώστες, πρέπει να δώσετε και την καθαριότητα. Πρέπει... Να εφαρμόσουμε το νέο νομικό πλαίσιο, γιατί δεν το λέτε αυτό. Βέβαια, αυτό. Μα αυτό εννοεί, αυτό λέει. Και στο τέλος... Το νομικό πλαίσιο πριν μερικές εβδομάδες, για άλλη μια φορά η πολιτεία, και λέω συνολικά η πολιτεία, γιατί δεν πω μόνο για την παρούσα κυβέρνηση, γιατί αφορά και την προηγούμενη κυβέρνηση και την παραπροηγούμενη. Έτσι. Έχουν μια αντιμετώπιση στην αυτοδιοίκηση, η οποία μια αντιμετώπιση θα μου επιτρέψει τη λέξη απομείωση του ρόλου της. Ναι. Και το λέω διότι όταν έρθει και λέει ότι θα κάνει τους διαγωνισμούς εκμείνησης των παραλιών το ελληνικό δημόσιο με τις τόσες στρεβλώσεις και αδυναμίες που έχει, που τόσα χρόνια τις κάνανε οι Δήμοι και όταν τέλειωνε η προθεσμία των Δήμων ακολουθούσε ένας μήνας που είχε την ευθύνη κλιματική υπηρεσία ως αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, να ξεδική πάγεται ως δημόσια περιουσία, και όταν ζητούσε από εμάς να τους βοηθήσουμε για να μπορούν να συνάψουν αυτές τις συμβάσεις με ορθοφωτοχάρτες και λοιπές λεπτομέρειες. Ναι. Τώρα λέει, θα τα κάνει, λέει, όλα η κτηματική. Και αναρωτιέμαι, εμείς κάναμε τόσους διαγωνισμούς για προμήθειες, για έργα, για υπηρεσίες. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τους διαγωνισμούς εμείς για τις παραλίες? Παράδειγμα, δεν ξέρω γιατί. Όμως, μα λένε τους ναυαγοσώστες εσείς. Λέει, τα 700 χιλιάρικα εσείς. Θα πάρετε, λέει, το 60% του μισθώματος. Το 40% θα το κάνει η κτηματική. Ούτε μας λένε αν θα μας το δώσουν άμεσα. Γιατί παλιά κάναμε εμείς συναλλαγή με τον επιχειρηματία ή με τον ξενοδόχο, έτσι. Ούτε μας λένε, εάν τυχόν σας χρωστάει κάτι άλλο στο δημόσιο, αν θα πάρουν από το ποσοστό μας και αυτό το κάτι άλλο που χρωστάει στο δημόσιο. Τρίτον, δεν μας λένε τους χρόνους απόδοση των χρημάτων. Τέταρτον, την ευθύνη, αν διαβάσετε την εγκύκλιο της κυρίας Γενικής Γραμματέως, σήμερα κάνει ένα έγγραφο, δεν το έχω βγάλει σαν δελτίο τύπου, αλλά μπορώ να σας το πω τώρα διαζώσεις. Για πείτε το, Δημάρχε. Το οποίο μας λέει μέχρι 31 λέει, Μαρτίου, ακούστε, να έχουμε βάλει ναυαγοσώστες. 31 Μαρτίου, ακούσατε. Ναι. 31 Μαρτίου, όταν η ναυαγοσωστική περίοδος ξεκινάει 1 Ιουνίου και τελειώνει 30. Φυσικά να βάλουμε και νωρίτερα και τον Μάιο, φυσικά να βάλουμε και τον Οκτώβριο, αφού ζητάμε και επέκταση της τουριστικής περίοδου. Λεφτά για αυτό θα μας πει κάποιος να μας δώσει? Είναι ένα ερώτημα. Και δεύτερον, να πάρω 31 Μαρτίου ναυαγοσώστες, δηλαδή αντί να κάνω διαγωνισμό, να κάνω απευθείας ένα εκατομμύριο, όπως πήρα και τους είπα στο Υπουργείο, και μετά λέτε γιατί κάνετε ευθείας αναθέσεις. Και το δεύτερο, και το τρίτο, Απρίλη-Μάη θα πληρώνονται χωρίς την πραγματικότητα να έχουμε ανάγκη να έχουμε 18 πύργους κλήρους τελεχωμένους. Και το ακόμα καλύτερο, θα το ακούσετε. Ξέρετε τι λέει σε μια παράγραφο το έγγραφο το αυτό? Ότι είμαστε, λέει, υπεύθυνοι, λέει, εμείς για τους εργαζόμενους, τα διοικητικά όρια ευθύνης των παραλιών μας, καθώς και εν γέννη, λέει, για την ασφάλεια αυτών που θα είναι στο χώρο. Δηλαδή, αν εσείς περπατήσετε και στραβλήξετε το πόδι σας. Γιατί έβγαλε μία πέτρα το κύμα. Θα έρθει να μου ζητήσει αποζημίωση? Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε, Δήμαρχε. Yeah, yeah. Πραγματικά, αν μη γίνει, το γίνει οτιδήποτε. Δηλαδή, θα στραφούν. Εν γέννη και μέσα και γενικά. Ή το άλλο. Εγώ τι είμαι, σώμα επιθεωρητών εργασίας, για να ελέγξω ένας εργοδότης, έναν εργαζόμενο σε αυτή την περιοχή, πιθανόν καταβαθεί τα δικαιώματά του? Yeah. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν αντιλαμβάνομαι καθόλου το έγγραφο. Έχω κάνει μια έγγραφη απάντηση προς το Υπουργείο και μάλιστα του λέω αναμένω και τις οδηγίες. Να μου πούνε ακριβώς, μήπως εγώ δεν κατάλαβα
το έγγραφο και τη φιλοσοφία του. Το 31 Μαρτίου να βαβωσώστε, την εν γέννη ευθύνη. Αυτά μας είναι όλα καινούργια, έτσι. Δεν υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει. Όχι, βέβαια. Αυτό που υπήρχε και υπάρχει είναι ότι υπάρχει μία περίοδος ορισμένη με προεδρικό διάταγμα που έχει την υποχρέωση, όχι τη δυνητικότητα, να έχει επανδρώσει. Όχι επανδρώσει, δεν είναι μόνο άνδρες. Οι γυναίκες είναι άλλωστε και καλύτερες να βαβωσώσει. Να στελεχώσει του από 1η, 6η έως 39η υποχρεωτικά. Που σημαίνει και ποινική ευθύνη αν ομιγέντος συνέβαινε κάποιος πνιγμός. Ναι. Για 8 ώρες κατ' ελάχιστον την ημέρα. Και μάλιστα έχουν βάλει και ένα πλαίσιο με σκάφη ανοιχτή θαλάσση, με jet ski, έτσι λίγο όπως λέγαμε παλιά το Baywatch, που ανεβάζουν το κόστος του πύργου σύμφωνα με την μελέτη που έχουν κάνει την πρώτη, 8.000 ευρώ το μήνα. Για να τα ακούνε οι τηλεθεατές σας. 8.000 ευρώ το μήνα. Ευρώ ο πύργος. Ναι, γιατί δεν είναι μόνο ο ναυαγός ή το κόστος του πύργου ή το ρεπό του Σαββατοκύριακου με το αυξημένο μεροκάματο. Είναι ένα εξοπλισμό που είσαι υποχρεωμένος να έχεις, που προφανώς δεν πρέπει να τον έχει ο Δήμος, τον έχει η σχολή των ναυαγοσωστών, οι οποίες αυτές παίρνουν τις δουλειές, οι οποίοι είναι με σκάφη, ανοιχτές θαλάσσεις, με jet ski, ναι, με επόπτες, με εφεδρικό προσωπικό. Εσείς πόσους πύργους έχετε στο Δήμο Πλατανιά, 18. Κύριε Μαλα, 18 και 8 χιλιάρικα είπαμε ο μήνας για κάθε πύργο. Επί 4 μια απλή πράξη να δείτε πόσο είναι το κόστος της μελέτης. Ναι. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, να το λέμε και αυτό. Ναι. Οι εκδόσεις που παίρνει στο διαγωνισμό της τάξης του 5%. Αυτό. Και έρχεται λοιπόν και σου λέει το κράτος, και εγώ ρωτώ ευθέως, αφού θέλουν να κάνουν τους διαγωνισμούς, γιατί δεν παίρνουν και τις αναπαυσώστες, γιατί δεν παίρνουν και την καθαριότητα, γιατί δεν παίρνουν και τα αδέσποτα, αφού η γη είναι δικιά τους. Και καλώς. Γιατί δεν έχουν οι πράκτορες, κύριε Μαλανδράκη. Δεν μπορεί να μου λες εμένα θα σώσω 200.000 ή 150 όταν θα πάρεις το 60%. Γιατί σας είπα και πριν ότι δεν είναι άμεσο το 60%. Έβαια. Παλιά το εισέπρατε ο Δήμος και πήγαινε ο επιχειρηματίας ή ο ξενοδόχος. Και λέει ο επιχειρηματίας την πράγμα μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, που είναι όμορο με την παραλία και έχει προνόμιο να νοικιάσει πρώτα αυτός. Και έδινε και στην εφορία το 40%. Γιατί η εφορία εισέπρατε για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου. Τώρα θα περιμένω να μου το δώσουνε. Αλλά ακόμα και αν μου το δώσουν, θα μου δώσουν σε 700.000 περίπου 200.000, ούτε 180 περίπου υπολογίζω. Εκτός και πάει ψηλά το τίμημα λόγω του διαγωνισμού. Ναι. Τα υπόλοιπα ποιος θα τα βάλει. Καλό το ερώτημα. Εσείς. Λένε ασφάλεια. Ναι, ασφάλεια. Ποιος, κάποιος να πληρώσει όμως. Άρα τι κάνουμε, από τους ίδιους φόρους του Δήμου, από τα λεφτά των δημοτών λοιπόν, που θα μπορούσαν να πάνε για άλλα πράγματα, διότι δεν φτάνει ανταποδοτικά το έσοδο. Παίρνουν λοιπόν τα παρεπιδημούντων, το μισό τα 100, γιατί αυτό το παρεπιδημούντων. Ακούω καμιά φορά και λένε, ξέρετε, οι Δήμοι είναι πλούσιοι, οι τουριστικοί Δήμοι, γιατί έχουν πολλές δραστηριότητες, οι οποίες αποφέρουν έσοδα. Ποια έσοδα αποφέρουν, ποια. Το μισό τα 100 επί του τζίρου των ξενοδοχείων ή επί των ταβερνών. Τι νομίζετε, για τον Πλατανιά που είναι ένας Δήμος αμυγός τουριστικός από τους πιο τουριστικούς της Δυτικής Κρήτης και όλης της Κρήτης, δεν μιλάμε για πάνω από 700-800.000 το χρόνο. Μάλιστα. Αυτό είναι το νούμερο. Αυτό είναι για το νούμερο από το τέλος παρεπιδημούντων. Αυτό είναι το. Αυτό, όπως το ακούτε. Που δεν φτάνει αυτό ούτε είναι για τους ναυαγοσώστες τη σεζόν, δηλαδή. Προφανώς και δεν φτάνει. Δηλαδή, στην ουσία, εμείς από την καθαριότητα που είναι ένα σημαντικό κομμάτι, γιατί εμείς έχουμε μία ευθεία από τα Χανιά, που είναι ο Όμορος Δήμος, μέχρι το Κολυμπάρι, που είναι το ακροτηρίο της Πάθας και η βάση του ακροτηρίου. Έχουμε περίπου ένα μέτωπο 20 χιλιόμετρων. Το οποίο είναι όλο παραλίες. Είτε είναι πολύ σύγχρονες, είτε δεν είναι πολύ σύγχναστες. Αλλά την καθαριότητα την κάνουμε παντού. Λοιπόν, αυτή η καθαριότητα όμως και όταν γίνει ένα μπουρίνι, ένας βορειοδυτικός, η θάλασσα ξέρετε ότι έχει μέσα τι έχουμε ρίξει, το γυρνάει πίσω. Βέβαια. Πετάει για να μην πω άλλη λέξη. Που σημαίνει ότι πρέπει να καθαρίσουμε ξανά και ξανά. Αυτά είναι κόστη. Δεν γίνονται ούτε με εθελοντές, όσο καλή διάθεση και να έχουν κάποιοι, ούτε γίνεται χωρίς μηχανικό εξοπλισμό. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, Δήμαρχε, να σας πάμε από τις παραλίες και τα παρατράγουδα πραγματικά, δηλαδή από πλευράς κυβέρνησης, να πάμε λοιπόν λίγο στα αγροτικά, να μιλήσουμε για το ελαιόλαδο. Εσείς αναλάβατε μια νέα αρμοδιότητα στο τιμόνι του ΣΕΔΙΚ. Πείτε μας λίγο. Καταρχήν, είμαστε ένας Δήμος, μια και το αναφέρετε, ίσως ο πιο ελαιοπαραγωγικός της Κρήτης. Μιλάμε ότι έχουμε πάνω από 3,5 εκατομμύρια ελαιόδεντρα και μάλιστα τα οποία παράγουν ποιοτικό ελαιόλαδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν και προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη ή είναι και ΠΟΠ. Ναι. Για ορισμένες περιοχές του Δήμου είναι το ΠΟΠ Κολυμπάρι. Άρα είναι κάτι το οποίο ως Δήμος τόσα χρόνια, λόγω ότι κάναμε και τη δακοκτονία, ο Δήμος κάνει τη δακοκτονία με την κοινοφελή του επιχείρηση και ήταν η μοναδική κοινοφελής επιχείρηση που σώθηκε από τις συγχωνεύσεις στην Κρήτη και μία από τις ελάχιστες σε όλη τη χώρα και σώθηκε ακριβώς για το λόγο ότι έκανε δακοκτονία. Είμαστε εργολάβοι δακοκτονίας. Άρα το γνωρίζουμε καλά το θέμα του ελαιολάδου και είχαμε αυτά τα χρόνια συνεργασία και με το ΣΕΔΙΚ και με τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Γιώργη Μαρινάκη,
και φυσικά και με τον κύριο Μιχελάκη, τον επιστημονικό συνεργάτη για χρόνια του ΣΕΔΙΚ. Σήμερα, μάλιστα, είχαμε την πρώτη συνεδρίασή μας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, εδώ στα Χανιά, στα γραφεία του ΣΕΔΙΚ, προκειμένου να δούμε πώς προχωράμε. Για μένα, οι στόχοι, και ίσως είναι και ο μόνος λόγος για τον οποίο αποδέχτηκα την πρόταση του απερχόμενου Προέδρου να αναλάβω, γιατί θεωρώ ότι έχει ένα σημαντικό ρόλο στη ΣΕΔΙΚ και δεν πρέπει να απομειωθεί ο ρόλος του, είναι να αναπτύξουμε συνεργασίες ευρύτερα και με την περιφέρεια Κρήτης, αλλά και με επιστημονικά ιδρύματα του τόπου μας, όπως είναι και το ΜΑΙΚ, αλλά και το Ινστιτούτο Υποτροπικών και Ελιάς, προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμούς σε θέματα εμπορίας και διάθεσης του ελαιολάδου. Το δεύτερο είναι να γίνουμε λίγο πιο εξωστρεφείς και να αποκτήσουμε κάποιες συνεργασίες σε επίπεδο ελαιοπαραγωγικών χωρών, όπως είναι η Ιταλία και η Ισπανία στη Μεσόγειο. Γιατί υπάρχουν τα θέματα της κοινής αγροτικής πολιτικής, τα οποία εδώ μας πονάνε και το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι και ένα επίκαιρο θέμα. Να κάνουμε μία πρόταση προς την κυβέρνηση για το πώς θα μπορούσε αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο χάνουν οι ελαιοπαραγωγοί, λόγω ότι θεωρείται το ελαιόδεντρο ως μία απλή δεντρώδη καλλιέργεια και όχι μία πρωτεύουσα καλλιέργεια σε επίπεδο χώρας. Mm-hmm. Και αυτή είναι λίγο πολύ οι αποζημιώσεις, εισαγωγικά παύλα επιδοτήσεις που δίνονται, είναι περίπου σαν τους βοσκότοπους. Δηλαδή σαν τα χέρσα τμήματα του τόπου μας. Δεν είναι σωστό και δόκιμο αυτό να διατηρήσει ζωντανή μια καλλιέργεια και μην ξεχνάμε ότι στην ουσία η ελαιοκαλλιέργεια και στην Κρήτη αλλά και σε πολλά σημεία της χώρας είναι το δάσος μας. Είναι ένα φυσικό δάσος και πλούτος πέρα από οικονομικό. Σωστά, σωστά. Κάποιες περιοχές είναι μόνο καλλιέργεια, μόνο αυτό έχουμε, τίποτα άλλο. Ένας δεύτερος άξονας στην πολιτική που θέλουμε να κάνουμε τώρα και να συνεχίσουμε είναι ότι θέλουμε οριζόντια για όλο το νησί μας να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο πράγματα που έχουν ξεκινήσει αλλά δεν έχουν προχωρήσει σε βαθμό που θα μπορούσε για διαδρομές που έχουν να κάνουν με ανάδειξη τοποσίμων ιστορικών είτε ελαιώνων είτε ελαιοδέντρων. Υπάρχουν από τη Σιτία μέχρι εμάς την Ελιά του Βουβών που είναι η πιο προβεβλημένη αρχαία ελιά αυτή τη στιγμή αλλά και σε άλλα σημεία του Δήμου μας, πάρα πολλοί τέτοιοι, είτε ελαιώνες, είτε μεμονωμένα ελαιόδεντρα, τα οποία είναι συνυφασμένα με την ιστορία από την εποχή της Μινωικής Κρήτης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν τέτοια πράγματα, να μιλάμε τώρα για πριν μείον 3.500 περίπου χρόνια από σήμερα, και να είναι ένα προϊόν, ένα δέντρο, το οποίο εξακολουθεί και παράγει καρπούς όπως παρήγαγε και τότε, δεν έχει μεταλλαχθεί το ελαιόδεντρο, ξέρετε, και ξέρετε πολύ καλά ότι ακόμα και στη σφαίρα της Φεστού υπάρχουν πάνω ιδεογράμματα τα οποία με γραμμική β' απεικονίζουν τον καρπό της ελιάς, το ελαιόδεντρο ή και το ίδιο το προϊόν, το λάδι. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοίχημα που θέλουμε να το βάλουμε όσο μπορούμε για να δείξουμε την ταυτότητα του ελαιολάδου μας, του ελαιοδέντρου, το οποίο είναι συνυφασμένο με τον τόπο μας, με την Κρήτη. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο μας διατρέχει χιλιάδες χρόνια. Και ένα στοίχημα, κύριε Μαλανδράκη, που έχετε βάλει και νομίζω το κερδίζετε, όπως δείχνει και η πράξη, είναι η καφέ Κάδη. Έτσι. Α, ναι. Είχατε και μία βράβευση πρόσφατα. Είστε καλά διαβασμένος. Πραγματικά βραβευτήκαμε την. Και έχει να κάνει και με τον τουρισμό, που είπατε προηγουμένως. Είχαμε μπει το προηγούμενο διάστημα σε ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Έχοντας κάνει βέβαια πολλή δουλειά, γιατί το ΕΣΠΑ δεν είναι κάτι το οποίο ακούει κάποια φορά ο κόσμος και λέει: μα δεν το βάζει ένα πρόγραμμα. Μακάρι να ήταν τόσο απλά, να βάζαμε ένα τίτλο, να λέγαμε σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησέ το και να χρησιμοποιούσαμε τα λεφτά κατευθείαν για την υλοποίηση. Με πολλή προσπάθεια και οι υπηρεσίες και οι συνεργάτες, πετύχαμε εδώ να ενταχθούμε, να πάρουμε απορριμματοφόρο, το οποίο είναι και κατοπλυντήριο, να πάρουμε κλαδοθρηματιστή για τα οργανικά απόρριτα να θρηματίζονται, να πάρουμε καφέ κάδους οι οποίοι μοιράζονται στην παραλιακή μας ζώνη στους μεγάλους παραγωγούς οργανικών αποβλήτων, από φάγια να μου επιτραπεί η φράση λαϊκά, να το πω, και μοιράζουμε και δωρεάν, έχουμε μοιράσει ήδη πάρα πολλούς, οικιακούς κομποστοποιητές. Δηλαδή, ο καθένας στον οικοκυριά του και στον κήπο του να πηγαίνει στον οικιακό κομποστοποιητή να ρίχνει εκεί τα υπολείμματα της καθημερινής του τροφής. Και έτσι, να μην φορτώνεται ο πράσινο κάδος, να μην φορτώνεται το απορριμματοφόρο, να μην γεμίζει στο ακροτήρι σε εμάς για τη Δυσσά ο ΕΣΔΑΚ για εσάς όπου έχει αντίστοιχα σημεία, με περιττούς τόνους για υγειονομική ταφή που είναι και πέναλτι. Σύμφωνα με το κράτος, τα προηγούμενα χρόνια μας επιβαρύνει για κάθε τόνο, πέρα από ότι πληρώνουμε, συν 20 ευρώ πέρυσι, συν 25 φέτος, συν 30 του χρόνου και το καθεξής. Αυτό το αγαπημένο κράτος που μας δίνει πέναλτι και όταν ανασένουμε λίγο στραβά κατά πως δεν το θέλει, θα μας δώσει κάτι σε τομέα ΕΚΑΒ, γιατί είναι απίθανο
Απίθανο αυτό που συμβαίνει σε μια τέτοια περιοχή. Είχαμε ένα τομέα ΕΚΑΒ, ο οποίος προφανώς δεν ήταν οργανικός, δηλαδή δεν ήταν μέσα στο οργάνωμα του ΕΚΑΒ, όμως φιλοξενούσαμε εδώ τους θερινούς μήνες και δεν σας κρύβω ότι στα πρώτα χρόνια βρίσκαμε και να κοιμούνται οι άνθρωποι που ερχόντουσαν από την Αθήνα, να βρούμε τρόπο να τρώνε οι άνθρωποι που ερχόντουσαν από την Αθήνα, ώστε έστω να μην απομειώνεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ σε επίπεδο νησιού, αλλά να κάναν κάποιοι τις διακοπές τους με την καλή έννοια του όρου στο νησί μας, προκειμένου να στελεχώσουν κάποιο ασθενοφόρο για να βγαίνει τις βάρδιες, μία, δύο ή τρεις, ανάλογα τον αριθμό που έχουμε. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν, ενώ ζητάμε να γίνει μόνιμος τομέας ΕΚΑΒ, διαχρονικά, με στοιχεία που αναδεικνύουν την αναγκαιότητα και όχι απλώς κάνετε με ένα τομέα ΕΚΑΒ και μένα στα Χανιά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο τομέας ο κεντρικός, που είναι στην πρωτεύουσα του νησιού, και έχει γίνει κι άλλος ένας τομέας προς τον Καβρό, δηλαδή ανατολικά από εμάς, ο οποίος καλύπτει και κομμάτι του Ρεθύμνου. Αν το πάμε αναλογικά με πληθυσμό και επισκεψιμότητα του τόπου, είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή έχει μείνει στην ουσία ο μισός και παραπάνω νομός να μην καλύπτεται, αλλά να καλύπτεται μόνο από τα Χανιά όταν έχουν τη διαθεσιμότητα για να μπορεί να την καλύψει. Είναι τραγικό, δεν είναι αδιανόητο απλώς. Το τραγικό. Εποχικό δεν μας το δώσανε πέρυσι, το ζητάμε έστω και φέτος το εποχικό. Uh-huh. Έτσι. Αλλά πάλι δεν ξέρω αν θα ανταποκριθεί η διοίκηση του ΕΚΑΒ. Αλλά αυτό που έχω μιλήσει και με τον διοικητή και τον περιφερειακό διευθυντή του ΕΚΑΒ Κρήτης είναι ότι αυτή τη στιγμή, αν είναι να κάνουν ένα τομέα που πρέπει να κάνουν όχι ένα, ίσως και δύο και τρεις, αυτό το ξέρουν αυτοί επιχειρησιακά, δεν μπορεί να μην κάνουν τον τομέα αυτή τη στιγμή στον Πλατανιά που θα καλύψει όλο το δυτικό και το νότιο-δυτικό τμήμα του νόμου. Μιλάμε δηλαδή για τρεις Δήμους, και τον Κισάμου και τον Καρδάνου Σελήνου και εμάς και κομμάτι του Δήμου Χανίου, και που πάνω σε μια παραλιακή ζώνη που έχει πάνω από 35, λίγα λέω, πάνω από 45.000 κλίνες. Έτσι. Μιλάμε από τα Λόα Αγιά Μαρίνα και μένοντας δυτικά μέχρι το Κολυμπάρι. Νομίζω ότι είναι απολύτως προφανές, κατανοητό και εύλογο αυτό που λέτε, Δήμαρχε. Είναι κοινή λογική, νομίζω. Κοινή λογική. Θα έπρεπε να είναι πράξη. Τι να πούμε τώρα. Έτσι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι ανοίξαμε όλα σχεδόν τα μέτωπα. Εντάξει, ο κοινωτικός χρόνος. Με τη βοήθειά σας μπορέσαμε και να ψήσαμε αρκετά πράγματα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να λέμε πράγματα με το όνομά τους, γιατί το συνηθίζουμε αυτό. Και ίσως τα ευήκοα να ανοίξουν πιο εύκολα μετά από τη δική σας εκπομπή σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το λεωφορείο και κυρίως εγώ προσωπικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη διόρθωση που κάνατε. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή φυσικά, έτσι. Βεβαίως και το κρατάμε. Κρατάμε να σας φιλοξενήσουμε και με χαρά να έρθετε. Έτσι κι αλλιώς θα έρθουμε. Μην ανησυχείτε. Καλά, ερχόμαστε πάντα να ξέρετε. Κάθε καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά, καλό απόγευμα σας. Γεια σας, γεια χαρά.